Ο Γρηγόρης Αυξαντίου, υπαρχηγός της ΙΟΚΑ, εφωνεύτηκε προχθές, αφού επολέμησε ηρωικώς επί 10 ολόκληρες ώρες, μόνος αυτός εναντίον ισχυρών βρετανικών δυνάμεων, στην περιοχή του όρου Στρόγος, σε μια σπηλιά πλησίων της Μονής Μαχερά. Η μάχη διεξήχθη υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν την πληροφορία ότι στη Μονή Μαχερά εκρήκτεται ο καταζητούμενος αυτός πατριώτης, ο οποίος είχε επικηρυχθεί αντί 5.000 στερλινών. Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, απόσπασμα του Βρετανικού στρατού από 60 άνδρες εκκινήθη προς τη Μονή, την οποία και εκύκλωσε για να συλλάβει τον καταδιωκόμενο αγωνιστή. Οι Βρετανοί στρατιώτες ανεστάτωσαν κυριολεκτικό στην Μονή και έθεσαν υποκράτηση όλους τους μοναχούς, περιλαμβανομένου και του ηγουμένου, τους οποίους και κακοποίησαν για να τους αποσπάσουν πληροφορίες περί του ακριβού σημείου όπου εκρύπτεται ο Αυξαντίου. Κανείς όμως μοναχός δεν είπε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της ερεύνης στην περιοχή γύρω από το μοναστήρι, οι Βρετανοί στρατιώτες ανεκάλυψαν μια σπηλιά κρυμμένη μέσα σε θάμνους. Λέγεται ότι κάποιος βοσκός τους έδωσε την πληροφορία ότι μέσα στη σπηλιά ήταν κρυμμένος ο Αυξαντίου. Αμέσως οι Βρετανικές δυνάμεις εκύκλωσαν τη σπηλιά και εκάλεσαν τον Αυξαντίου να παραδοθεί. Ο επικεφαλής του Βρετανικού αποσπάσματος, αμφιπολοκαγός Μίκλετον, πλησίασε την είσοδο της σπηλιάς και φώναξε «Ρίξε τα όπλα σου και παραδώσου, αλλιώς θα επιτεθούμε». Κάποιος απάντησε «Παραδιδόμαστε». Τέσσερις άνδρες βγήκαν έξω, δύο από αυτούς επικηρυγμένοι με 5.000 λίρες όπως ο Αυξαντίου. Ο Αυξαντίου δεν ήταν μεταξύ αυτών. Ο αμφιπολοχαγός Μίκλετον τον εκάλεσε και πάλι να παραδοθεί, αλλά έλαβε την περήφανη απάντηση «Μολόν λαβέ». Αμέσως, τέσσερις άνδρες όρμησαν μέσα στη σπηλιά. Ο ηρωικός μαχητής της Κυπριακής Ελευθερίας τους υπεδέχθη με καταιγισμό πυρός. Οι τρεις από τους τέσσερις Βρετανούς, οι οποίοι είχαν ελπίσει ότι θα εισέφραχτον την επικήρυξη του Αυξαντίου, βγήκαν αμέσως έντρομοι, ενώ ο τέταρτος, τραυματισμένος στο στήθος, κατέπεσε στο έδαφος για να υποκύψει λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του. Ο επικεφαλής των Βρετανικών δυνάμεων, αμφιπολοχαγός Μίκλετον, ζήτησε αμέσως ενισχύσεις, οι οποίες και κατέφτασαν με τα ελικόπτερα. Η μάχη συνεχίστηκε έτσι επί 10 ολόκληρες ώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων τα κρυγόνες βόμβες. Μπροστά στο αλήγιστο θάρρος του Αυξαντίου, και αφού προηγουμένως έκαναν χρήση όλων των ειδών των όπλων, οι Βρετανοί στρατιώτες έριψαν μέσα στη σπηλιά βόμβες πετρελαίου. Τεράστιες φλόγες εκάλυψαν το σπήλιο για να τυλίξουν σε λίγο το κορμί του ηρωικού πατριώτη. Η μάχη εκρήλωσε στις 2 η ώρα τη νύχτα. Το πτώμα του Αυξαντίου ανεβρέθη απληθρακωμένο. Ο Αυξαντίου ήταν ηλικίας 29 ετών. Το επάγγελμα του δε ήταν σοφέρ ταξί. Στον κατάλογο των καταζητουμένων από τους άντρους ήταν εγγεγραμμένος δεύτερος μετά τον στρατηγό Γρήγορα. Τέλειωσαν πια τα ψέματα, δικά μας και ξένα. Η φωτιά επαντάνωσα πλησιάζει. Δεν μπορείς να υπολογίσεις αν γίνεται σκήνος. Η φτέρη, η θυμάρη. Η φωτιά πλησιάζει κι όμως πρέπει να προφτάσω, να ξεχωρίσω. Να δω, να υπολογίσω, να σκεφτώ. Για ποιον, για μένα, για τους άλλους. Πρέπει, μου χρειάζεται πριν από το θάνατό μου μια ίστατη γνώση. Η γνώση του θανάτου μου για να μπορέσω να πεθάνω. Οι άλλοι τέσσερις έφυγαν. Στο καλό, τη ησυχία. Σαν να είναι εδώ να γεννηθεί ένα παιδί ή να πεθάνει ένας μάρτυρας και περιμένεις να ακουστεί μια πελώρια κραυγή του Θεού ή του παιδιού.
μια κραυγή πιο τρανή από τη σιωπή που θα ρίξει τα τείχη του πριν, του μετά. Να μπορέσεις να θυμηθείς, να μαντέψεις, να ζήσεις μέσα σε μια άχρονη στιγμή τα πάντα. Όμως τίποτα. Μαρμαρωμένη ησυχία. Όλο που ακούγονται οι τουφεκές και οι φωνές. Δεν ακούγονται. Χαράζονται στεχνά σαν σύρματα κομμένα ή σαν νερά που κρυστάλλωσαν πριν μέσουν και μένουν σε ένα ξένο χώρο σταματημένα και χμηρά. Αυτή η ησυχία, μόνο που η έλευση της φωτιάς πλησιάζει, δεν είναι ώρα πια για πίσω. Πίσω και πλάι και πάνω το φράγμα της πέτρας. Μπροστά ο μικρός και ο τελείωτος θάνατος. Στη μέση εγώ. Ποιος εγώ? Είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στη φωτιά και στη πέτρα που η μόνη του διέξοδος, ένας τμηματικός ή ολόκληρος θάνατος. Πρέπει να το γνωρίσω! Δεν προφταίνω! Ίσως και να μπορούσα να γλιτώσω. Ίσως μπορούσα να αντέξω την καταφρόνια ή τη συγγνώμη και τη λησμονιά των άλλων. Όμως εγώ θα μπορούσα να λησμονήσω το φως που ονειρευτήκαμε μαζί. Κοινό το μέγα καρδιοχτύπη της σημαίας μας. Θα μπορούσα να βολευτώ στον ίσκιο μιας γωνιάς με σταυρωμένα τα χέρια γύρω στα σταυρωμένα γόνατα σαν νησίκα και με ψήμυρη αμέτωχη αράχνη που μπλέκει μόνο με το το σάλιο της. Ίσως και να ήταν όμορφα. Μια πεταλούδα παραπλανημένη, ίσως ερχόταν κάποτε να καθίσει στα κάγκελα του παραθύρου μου, παίζοντας αόριστα, όχι για μένα, μα ίσως και για μένα, τη δίδυμη λεπτή σημεούλα της. Μια γραμμή φως, ίσως περνούσε κάτω από τη χαραματιά της πόρτας, σαν το μικρό δαχτυλάκι μιας φίλης που τραβάει επιτιμητικά μια γραμμή πάνω στη σκόνη του τραπεζιού σου με τα τευτέρια σου. Και η φωνή ενός παιδιού δεν μπορεί. Ακουγόταν στα χωράφια ένα απόγευμα. Και ματιά μιας γυναίκας που ονειρεύεται χαμογελώντας. Η ματιά της χαμένη στο βράδυ θα σάνιζε. Η ματιά μιας γυναίκας που δεν σε είδε και την είδες. Ίσως και να ήταν καλά. Ένας γλώμπος που θα άναβε νωρίς μπροστά στην καγκελόπορτα της φυλακής μέσα στο ανοιξιάτικο ρόδινο δίλι. Θα ήταν ίσως αυτός ο γλώμπος, η απαλή καμπύλη ολόκληρης ακρογιαλιάς. Θα μαζεύονταν επάνω του τα έντομα σαν τα μικρά καΐκια στο λιμανάκι του νησιού μας. Παντού μπορείς να ταξιδέψεις και ασάλευτος. Μονάχα η τελευταία κινησία αταξίδευτη. Δεν μπόρεσα να φύγω. Δεν χωρούσα, ήταν η έξοδος στενή. Μου λείψε και το θάρρος, μήπως και δεν μπορέσω να πεθάνω. Ίσως οι τέσσερις συντρόφοι μου να ήταν πιο ειλικρινείς από μένα, πιο δυνατοί. Εγώ ήμουν αδύναμος. Δράπηκα. Εσείς πηγαίνετε. Έφυγαν. Δεν σας κρατώ. Έφυγαν κιόλας. Στο καλό! Η φωτιά πλησιάζει. Συγχωράτε με φίλοι που δεν μπόρεσα να σας ακολουθήσω. Που σας άφησα μόνος σε τούτη την έξοδο. Είναι η πρώτη φορά. Συγχωράτε με. Κι όμως το νιώθω θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε. Στην ερημιά σαν κουρεμένος πεισματάρης βράχος, ξεχασμένος,
να δικώ ή να δικαίμαι. Να βλέπω τους άλλους να δικούνται και να σωπαίνω. Είσαι δαρμένος, μαδημένος σκύλος που κοιτάει καχύποπτα τη σκιά ενός πουργητιού και τη σκιά του. Και ακόμα, ναι, το σκέφτηκα και αυτό. Ασκητεύοντας, να λιένω με τις ρόγες στο δαχτύλο μου μαλακωμένες πια από την αχρηστία. Να λιένω μια πέτρα και ώρες ολόκληρες να αποξεχνιέμαι κοιτάζοντας τις ασάλευτες φλέβες της. Κι έτσι σκυφτός να κλαίω αμίλητα από την ευτυχία να υπάρχω. Δεν μπόρεσα. Ανέβγαινα παραδίνοντας τα κλειδιά μου, ουσουλώντας με χέρια και με πόδια. Κάθε έξοδος είναι στενή, συντρόφια μου. Αν κινούσα να παραδώσω σαν σκισμένη σημαία την ψυχή μου, ποια ψυχή μου! Δεν πρόλαβα να τη δοκιμάσω, να τη γνωρίσω ολόκληρη. Μου χρειάζεται τούτη στιγμή να μάθω πού και τι θα παραδώσω ή δεν θα παραδώσω. Ξέρω πως θα μπορούσε να είμαι στη θέση σας, αδέρφια μου που φύγατε. Γιατί ξέρω πως κι εσείς τι θα πει πόνος και φόβος. Όμως εγώ είχα ένα φόβο πιο μεγάλο από το φόβο και τον πόνο σας. Όχι μονάχα το φόβο του κορμιού μου, μα και το φόβο της ψυχής μου που δεν την ξέρω. Ο ίσιος της κάθε κίνησής μου μεγάλωνε απέραντα σε ένα τρομακτικά κάτασπρο τοίχο. Και κάθε σφιγμό μου τον άκουγα να πέφτει στο πάντοτε, γράφοντας στέρεους κυδάτινους κύκλους ατελείωτους. Έτσι, με τούτο το φόβο της ψυχής μου, γλίτωσα από το φόβο του κορμιού μου. Ωστόσο, ξέρω όλο το φόβο και μπορείτε να με πιστέψετε, γιατί κανένας δεν είναι που θέλει να φοβόμαστε ή να πονάμε. Εδώ τουλάχιστον μπορείτε να με πιστέψετε. Εδώ δεν είναι δύσκολο να αγαπηθούμε. Όλα είναι τόσο δύσκολα. Ίσως για τούτο και να αξίζουν. Όμως εγώ δεν θα μπορούσα να περπατήσω με κομμένα τα γόνατα της ψυχής μου, με του κορμιού μου τα χέρια και τα πόδια κομμένα θα τον μπορούσα. Συγχωράτε με. Γεια σας. Πέραν το δίχως βάρος και μάρτυρες. Σε ποιον να μιλήσω και γιατί. Αν είχαν τουλάχιστον μείνει, ποιοι δεν πρέπει να βουλιάξω μέσα μου. Ας κρατηθώ από τη φωνή μου ή από τον ήχο του δικού μου, του φεκιού, να μείνει το κεφάλι μου έξω. Τουλάχιστον να μείνει το μέτωπο και τα μάτια μου. Θέλω να βλέπω. Θέλω να φανταστώ τα σπίτια, τα παράθυρα, τα πράγματα, να νιώσω τη σπιτήσια ζεστασιά, να αντιμετωπίσω την τρομερή παγωνιά της φωτιάς που πλησιάζει. Μια καρέκλα κουμπισμένη στη γωνιά μιας κάμαρας, μπορεί και να είναι, λέω, σαν εσωτερικό καμπαναριού, όπου ο ήχος της καμπάνας στρογγυλός κατεβαίνει, γεμίζοντας με κυριακάτικη ησυχία το σπίτι. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Μοιάζει ανέφικτη νίκη δίχως μάρτυρες που να τη διαλαλούν. Θέλω να φανταστώ το πτώμα μου τριγυρισμένο από κλαμμένους φίλους και με σύστιες σημαίες για να μπορέσω να παραιτηθώ από το σώμα μου. Τριγύρω κανείς. Μάρτυρας μόνος η φωνή μου και αυτή πώς να περάσει μέσα από τη φωτιά και την πέτρα. Πρέπει μονάχος να τα βγάλω πέρα. Σαν μόνιμη ρητή. Το παγόρι μου θυμίζει κιόλας πως δεν διψώ. Δεν θα διψάσω πια. Κι όμως
Το γυλιό μου εκεί στο καρφί κρέμεται ακόμη με την έκφραση του πρώτου άστρου της βραδιάς πάνω από την παραλία της Λεμεσού. Την ώρα που τα καρσόνια καταβρέχουν με λαστιχένιο σωλένιο στο πεζοδρόμιο ύστερα από την τρομερή ζέστη μιας μέρας του Ιούλη. Την ώρα που βγάζουν τα πρώτα τραπέζια στην προκυμαία για τους βραδινούς πελάτες. Την ώρα που και ο πιο μικρός θόρυβος του πιο μικρού ψαριού εκεί δίπλα στα ριχά φωνάζει αύριο, αύριο, αύριο! Ναι, θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε. Στη λησμονιά, στη μοναξιά, οπουδήποτε. Απόστρατος και ανεύθυνος. Δίχως φθόνο να χαίρομαι τα κατορθώματα των άλλων. Ένδοξες πράξεις που δεν έκανα εγώ. Να κοιτάω τη διαδρομή ενός αργοπορημένου μυρμηγκιού που κουβαλάει μέσα στο λοπόρφυρο λιόγερμα ένα σπυρί καλαμπόκι πιο μεγάλο από τον πόη του. Και να νιώθω όλη τη γη το κάλεσμα και του καλοκαιριού τη ζέστα με τα πόδια αυτού του μυρμηγκιού. Και όλου του κόσμου η γνωμοσύνη αμίλητη να στέκει μέσα στα μάτια μου καθώς θα ακούω αιώνια εκείνο το ψαράκι που θα φωνάζει αύριο, αύριο. Πιο αύριο σήμερα. Τρομερή παγωνιά του τη ζέστη. Ο αέρας χάνεται, δεν έχω χρόνο. Και πρέπει να αφήσω και κάποια διαθήκη. Τι χρειάζεται, θα την κάψει και αυτή η φωτιά. Δεν θα την κάψει. Τι δύσκολα λοιπόν που τελειώνει η ζωή. Και πρέπει να προλάβω να ζήσω αυτή την τελευταία μου δυσκολία, να την κερδίσω και ίσως τη δώσω σαν μια χαρά στους άλλους. Πώς, με τι. Μα πρέπει. Τι πρέπει. Ποιος μιλάει. Τι λέει, γιατί. Μα πρέπει. Εδώ τα καθήκοντα όταν ανάγκες πια. Ποιος προστάζει. Και τι ζητούν από μένα. Και φτωχοί και αδικημένοι και ο κόσμος. Και πατρίδα και αυτός μου! Καθήκοντα και ανάγκες! Ναι, καθήκοντα και ανάγκες! Ένα κόκκινο φως μέσα κι έξω. Ο αέρας και το αίμα μου υπάρχουν. Υπάρχω. Θα υπάρξουμε. Να υπάρξουμε! Ένα κόκκινο φως στη στιγμή μου. Και πρέπει να δέσω τις σκέψεις με τα πράγματα, να υπάρχουν χειροπιαστά. Και τα πράγματα δεν υπάρχουν, δεν τα βλέπω. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι άπιαστες σκέψεις απομένουν μόνο. Και αυτές πρέπει να τις κρατήσω, να βρω κάποιο τρόπο να τις δώσω. Δυο ψίχουλα από το χθεσινό ψωμί μου μέσα στο γυλιό μου. Η καραβάνα θαμπωμένη από το χνότο της φωτιάς. Το φαγητό μου, παγωμένο και ανέγγιχτο. Το ρολόι του χεριού μου που σταμάτησε στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα χτες. Πώς ξέχασα να το κουρδίσω. Παράξενο να σταματούν τα πράγματα που τα ξέρεις να κινούνται και που μάλιστα ορίζουν το δικό σου χρόνο, τη συναντήση σου. Δεν έχει άλλη συνάντηση. Σαν σταματήσουν, τότε μόνο ακούς με στη δική τους σιωπή την παλιά κίνησή τους. Βλέπεις σχεδόν την κίνησή τους παρούσα μες στην εξαφάνισή της. Και ξέρεις πια πως μοίρα τους είναι η κίνησή τους πιο πέρα από εκεί που σταμάτησα. Και τούτο εδώ, το σαλιγκάρι που ανηφοράει ανέμελο πάνω στην πέτρα. Αυτό και το εκκλησάκι του μαζί, πού πάει. Δεν προσέχει. Να του μιλήσω, να το εμπιστευτώ. Είναι κουφό. Σαν να μην έχει πάρει δανεικά από κανένα. Τραβάει αυτό και το εκκλησάκι του μαζί. Πρέπει λοιπόν ολομόναχος να προφτάσω. Τι να προφτάσω. Δεν είναι πιο κατάλληλη στιγμή για να σκεφτείς τη στιγμή του θανάτου σου. Και είναι μόνη που την έχεις ακέραια, γιατί είναι το τέλος. Και εδώ δεν χωράνε διαψεύσεις και απάτες. Ποιος ο λόγος άλλωστε. Είμαι 29 χρονών.
Και το μόνο που ξέρω είναι πως θέλω να ζήσω. Δεν πρόφτασα να σκεφτώ, μιας και δεν πρόφτασα να ζήσω. Με συμμάχη τι να σκεφτείς. Δεν πρόφτασα. Μου χρειάζεται τούτη στιγμή μου ολόκληρη για να ζήσω ολόκληρος. Θυμάμαι, ήταν άνοιξη τότε. Καθόμασταν άκρη-άκρη στο λιμανάκι της αμοχώς του. Και ξέρω τώρα, δεν το ξέρα πριν, ήταν όμορφη ζωή. Κι είναι και όλο πιο όμορφη πάντοτε. Τη φτιάχνουμε. Ήταν όμορφα τα στάχια, τα κύτταρα, τα μπέλια, τα καΐκια, τα σπίτια, οι γυναίκες. Όμορφα που παίζαν οι αντάβιες του νερού πάνω στα πλευρά των καραβιών. Όμορφες και οι σκιές των καραβιών πάνω στο νερό. Σκιές γλάρο περνούσαν πάνω από την προκυμαία, πάνω από τα στρογγυλά τραπέζια του υπαίθριου καφενείου με τα φλιτζάνια του καφέ. Και έτσι όπως κουβεντιάζαμε τρεις παλιόφιλοι, δίχως να σηκώνουμε καθόλου το κεφάλι. Νιώθαμε τους γλάρους απάνω μας και πίναμε μαζί με το καφέ κάτι από τη φευγαλαία σκιά των γλάρων. Μια γεύση απλοχεριάς, φιλίας, ελευθερίας. Ναι, είναι όμορφη ζωή και εγώ ήμουν όμορφος. Γιατί ήμουν είμαι και όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε όμορφα χέρι με χέρι. Συχνά τα καλοκαίρια μέσα στην κάψα του μεσημεριού και στο χιόνι νιώθα να στεριώνει η ζωή με εμπιστοσύνη τη σημαία της μέσα στα σκέλια μου. Και όταν κάποτε με κύκλωνε ο φόβος, μόνος τους κυκλόπιους ίσκιους του, όταν μου τράνταζε τα φιλοκάρδια η σημαία της πατρίδας που κρατούσα στα χέρια, καθώς την πλαταγίζαν οι νευρώδεις άνεμοι, κι η άλλη σημαία δεν ξεχνιόταν. Ναι. Ήταν όμορφα. Τώρα δεν χωράει κάτι τέτοιο. Διάλεξα τη φωτιά. Η απόφαση πάρθηκε. Είμαι έτοιμος. Λέτε να είναι πιο φαρδιά η πύλη του θανάτου. Εγώ τελειώνω, δεν ξέρω παρακάτω. Τα λαγράφτε, τα πείτε, τα σεις. Κέρδισα μια στιγμή μεγάλη σαν ολόκληρο τον πόλο. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί πως ο πόλος μπορούσε να έχει τόση μεγάλη διάρκεια. Ποτέ δεν είχα φανταστεί πως ο πόνος μπορούσε και να σκέφτεται. Κι όλα έχουν το βαθύ νοημά τους και προσμένουν να το βρούμε. Κι ο κόσμος θα φτώχαινε αν έλειπε ένα χαλικάκι, ένα τζιτζίκι ή και η φωνή του γαλατά μες στο χάραμα. Το έμαθα. Μήπως αυτό είναι τάχα εκείνο που λένε ηρωισμός και πως τόσο δεν το ξέρε εκείνος που τον έλεγαν ήρωα. Και πως τάχα η σκέψη νικάει τη σιωπή, το χρόνο, τη φωτιά και αυτό που λένε μοίρα. Δεν το ξέρα. Το έμαθα. Γεια σας. Αυτή την πιο όμορφη στιγμή μου σας την αφήνω, αδέλφια. Αυτό είναι τώρα το τουφέκι μου. Ολοκένουργιο τόπλο του ανθρώπου. Και αυτό το τουφέκι που μου καίει τα χέρια. Εγώ το αγαπάω. Αυτό το τουφέκι το δροσίζομαι. Δεν είναι ντροπή αν με δείτε να κλαίω. Είμαι πολύ συγκινημένος από όλα και από τον ίδιο μου τον εαυτό και πιο συγκινημένος από την ανακάλυψη αυτής της συγκίνησης. Αν με γνωρίζατε σήμερα θα άξιζε και να με αγαπήσετε όπως και εγώ σας αγαπάω, χωρίς ταπείνωση ή υπερηφάνεια. Όμως ποιος θα σας τη μεταδώσει τούτη τη στιγμή, δεν τη χωράνε τα λόγια, τα χέρια, τα μάτια, ούτε σκέψη ούτε πράξη. Είναι μεγάλη σαν αυτό που λέμε πατρίδα
Μεγάλησαν εκείνο που λέμε γη. Μεγάλησαν όλο τον κόσμο. Τι αλλιώτικη που ακούγεται φωνή μου. Σαν όταν δουλεύεις στο χωραφάκι του φτωχού με δικιά σου θέληση και δίψασαι στο μεσημέρι. Και παρατάς τη τσάπα σου γιατί όλο εμπιστοσύνη στο κορμό της μονάκριβης σικιάς. Και σκύβεις το ριάκι να πιείς. Και αντικρίζεις μες στο γάργαρο νερό το πρόσωπό σου ωραίο, ξαναμένο από τη δουλειά, τον αγέρα, την νιώτη, τον ήλιο. Και αποθαμάζεις μες στο γάργαρο νερό τα στραβοβόλα μάτια σου, μα τούτο δεν σε σταματάει. Και πίνεις το νερό μαζί και τον εαυτό σου. Ξεδιψάς και ύστερα απογέρνεις πίσω στο σαν πως να ψάχνεις να βρεις κάποιον εκεί στα ψηλά για να του πεις ευχαριστώ. Κι είναι ουρανός και γη μέσα σου και αξολόφωτα και απέραντα κι είναι ο κόσμος δικός σου και μπορείς να τον δώσεις. Τούτη στιγμή είναι ανεπανάληπτη γιατί είναι η αιωνιότητα και η αιωνιότητα υπάρχει. Τη δημιουργούμε, δεν είναι σαν κάτι που έρχεται και φεύγει και ξανάρχεται. Λοιπόν μην κλαίτε, όμως εμένα αφήστε με να κλάψω. Γιατί σε λίγο το μαντεύω, δεν θα μπορώ να κλάψω στην αναγνώριση της ευτυχίας πως μπορώ να πεθάνω. Συγχωρέστε με. Και αλήθεια ξέχασα να σας πω το κυριότερο που τώρα το έμαθα. Δεν είναι τόσο δύσκολος ο θάνατος, το αντίθετο μάλιστα. Και σας το βεβαιώνω τώρα με το αίμα μου. Ποτέ δεν ήταν τόσο ευτυχισμένος ο Χριστός, όσο την ώρα που το τελευταίο καρφί τον άφησε ακίνητο, χωρίς να τον σκοτώσει για να κοιτάξει κατάματα τον ουρανό και τη θυσία του. Ποτέ ο Προμηθέας δεν αντίκρισε τον κόσμο τόσο γαλήνια όσο την ώρα που το ράμφος του Όρνεο βρήκε τα μάτια του, ξέροντας τότε μόνο πως είχε αξιωθεί να δώσει τη φωτιά και το φως στον άνθρωπο. Και ακόμα ναι, ποτέ τόσο όμορφος δεν ήταν ο μικρός Γρηγόρης Αυξεντίου, 29 χρονών. Λέω τον αριθμό, τον χρόνο μου και κλαίω, ξέροντας πώς θα τον προσθέσετε στη δόξα του έθνους μας. Ας μου συγχωρεθεί και αυτή η τελευταία μου αδυναμία. Ακούω αυτό τον αριθμό στα χείλη σας και θέλω να το φιλήσω πάνω στα χείλη σας. Ήμουν ίσως μικρός για τη δόξα, ίσως μικρός για μια τέτοια ευτυχία. Μια πράξη σωστή είναι το πείδημα του ανθρώπου έξω από τη μοναξιά. Είναι το σφίξιμο χιλιάδων χεριών και όρκων όλων. Είμαι έτοιμος. Δεν δέχομαι όμως τη θυσία, όχι για το θάνατο. Τη δέχομαι για τη ζωή. Για μια ζωή που δεν θα απαιτεί καμία θυσία. Είμαι έτοιμος. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως η στενότητα μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση ευρυχωρία. Μπορούσε να χωρέσει την πατρίδα με τις ελιές της, τα λιμάνια της, τα βάσανά της, τον κόσμο με τα φλάμπουρά του, τα όνειρά του, τις καμπάνες και τα μικρά αγριόχορτα. Ανασένω μέσα σε αυτό το πέτρινο τούνελ που το στόμιό του είναι η έξοδος και το ίδιο το στόμιο του ήλιου. Το ξέρω απ' εδώ κατευθείαν θα περάσω νεκρός μες στον κόσμο, μην κλαίτε. Και ξέρω τώρα όσο ποτέ πως είναι δυνατή η ελευθερία. Τούτη την ώρα δεν τρομάζω τα μικρά ή τα μεγάλα λόγια. Μπορώ να σκουπίσω τα δάκρυά μου στη σημαία μας, μιας και το ξέρω. Στην απόλυτη στιγμή μου οι συναγωνιστές μου θα παραλάβουν μέσα από τα χέρια μου φλεγόμενοι τη σημαία του ανένδοτου αγώνα. Φλεγόμενοι σαν πύρινο άλογο ικανό να διασχίσει το άπειρο και το θάνατο σαν άσβηστη δάδα μέσα σε όλες τις νύχτες των σκλάβων. Φλεγόμενοι σημαία μας σαν μέγα στραφτερό δισκοπότηρο για την άγια μετάληψη του κόσμου. Μπορώ λοιπόν να επαναλάβω. Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα και το αίμα μου. Το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ενός φτωχόπαιδου 29 χρονών από το χωριό Λύση οδηγού ταξί στο επάγγελμα.
που μάθε μες στη μεγάλη σχολή του αγώνα τόσα μόνο γράμματα όσο να φτιάχνουν τη λέξη ελευθερία. Και που σήμερα 5 Μαρτίου 1957 κάει και ζωντανός στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά. Και που σήμερα ημέρα Σάββατο, μην το ξεχάσετε συντρόφοι, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και 3 λεπτά γεννήθηκε ο μικρός Γρηγόρης ανάμεσα στα ματωμένα γόνατα της πλάσης. Δέκα ώρες είναι πάρα πολλές για όλα. Όταν έχεις έναν τουφέκι, κάμποσες φέρες και το δίκαιο με το μέρος σου. Όταν έχεις δικά σου 29 χρόνια και μπορείς να τα διαθέσεις μόνος σου. Όταν έχεις το θάνατο σου, δικό σου. Γεια σας. Τέσσερα κάμουν 8 4 παλικάρκα πασί στον πόλεμο. 4 παλικάρκα πασί στον πόλεμο. Όλους σας αποχαιρετώ και ακόμα μένω. Η πιο μεγάλη πράξη της ζωής μας είναι στιγμή του θανάτου μας, η απόφαση του θανάτου μας. Όταν υπάρχει κάποια διέξοδος, όταν μπορείς να τον αποφύγεις και εσύ τον διαλέγεις, σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους. Ναι, όποιος νικήσει μια στιγμή τη ζωή του νικάει και το θάνατο. Το έμαθα. Αγιώτικη παππού, γιατί η φωνή μου μην είναι αυτή που μου ζητάτε, αυτή που θα ήθελα να ακούσετε. Μην είναι μονάχα αυτή η φωνή μου, η σωστή φωνή μου, η φωνή σας, η φωνή όλων. Τα πάντα είναι ανύπαρκτα πριν να σκεφτείς και πριν τα πράξεις. Όχι μονάχα να τα σκεφτείς ή μονάχα να τα πράξεις, μα να τα πράξεις και να τα σκεφτείς μαζί. Και εσείς, αδέρφια μου, πολύ με βοηθήσατε. Γιατί κανένας δεν είναι που υπάρχει μόνος χωρίς τη βοήθεια του άλλου. Εσύ, ναι εσύ, που θα κλάψεις για το θάνατό μου. Με βοήθησες να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά. Και εσύ, ναι εσύ, εσύ που θα πάρεις το τουφέκι μου για να εκδικηθείς το θάνατό μου. Με βοήθησες να πεθάνω ευτυχισμένος για σένα και για μένα. Βοήθησαν και αυτοί που πέσαν πριν από μένα. Όπως και εγώ θα σας βοηθήσω. Αλλά τούτη ώρα δεν είναι για καυχισιές και ηρωισμούς όταν βρίσκεσαι κατάφατσα με το θάνατο. Και σας το λέω απλά, σαν να στρίβω το τιμόνι του αμαξιού μου μια ανοιξιάτικη μέρα για να αποφύγω τη σύγκρουση με ένα κάρο που το οδηγά ένας ατζαμής χωριάτης, ή για να μην χτυπήσω ένα παιδάκι που παίζει ανέμενο στη γιακάδα, ή ακόμα. Και μια τέτοια τρυφερότητα δεν είναι ατέριαστη σε έναν άντρα που πρόκειται να πεθάνει. Για να μην πατήσω και να μην λιώσω ένα αγριολούλουδο που πήγε τον μπαστάρδικο και φύτρωσε κατά μεσή στη δημοσιά, αθώο, αθώο και γαλανό. Σαν το μισόκλειστο ματάκι της πλάσης. Ναι, τόσο απλά μπορώ να σας το πω, σαν να στρίβω το τιμόνι του αμαξιού μου. Το αληθινό μπόι του ανθρώπου μετρέται πάντοτε με το μέτρο της λευτεριάς. Τίποτα άλλο. Γεια σας. Αν λυπάμαι για κάτι, είναι που δεν θα μπορέσω να κάνω κάτι για σας. Όχι σαν φήμη, σαν θρύλος ή σαν ιδέα, μα με τούτα τα ίδια μου τα χέρια. Να πούμε να ρίξω κι εγώ μια τουφεκιά στο αέρα στη γιορτή της απελευθέρωσης. Ή να φορτώσω ένα φορτηγό 100 τσουβάγια ψωμί, 200 τσουβάγια πατάτες. Να σηκώσω κι εμείς της γριούλας, στη ζαγιά τα ξύλα. Ή να σηκώσω τ' άλογο του γέρου Αγωγιάτη που πέσε μες στη λάσπη ένα βροχερό πρωινό. Ή ακόμα ναι, να δώσω μια κλωτσιά κι εγώ στην μπάλα που παίζουν τα πατριωτάκια στο γήπεδο το δίλι. Ή να δώσω μια σβερτιά σε ένα φίλο που θα πει ένα άνοστο αστείο ένα βραδάκι. Ή ακόμα να χαρίσω μια μέρα που πήγε δουλειά καλά μια χαρτοσακούλα καραμέλες στα πιτσιρίκια της γειτονιάς μου. Ή να κουμπίσω αυτά τα δυνατά μου χέρια που σήμερα τα αγάπησα
σε ένα εξοχικό τραπεζάκι της αμοχός του και δίχως να κοιτάω τα εργατικά μου χέρια. Να τα νιώθω να ξεκουράζονται πάνω στα πέτρινα γόνατα του φιλικού μας κόσμου. Σήμερα νιώθω μια τρυφερότητα για τον εαυτό μου, ξέροντας πως θα με αγαπήσετε. Σήμερα αγαπάω και χτιμάω τον εαυτό μου. Σήμερα χαμογελάω στον εαυτό μου με τα αδελφικά σας μάτια. Μια στιγμή άφησα το όπλο μου να κρυώσει στην πέτρα μια στάλα. Άνοιξα το γυλιό μου και έβγαλα το καθρεφτάκι της τσέπης. Ναι, είμαι όμορφος όταν με αγαπάτε. Τι θα μπορούσα να κάνω για εσάς όταν με αγαπάτε. Τι θα μπορούσα να κάνω μόνο τώρα το καταλαβαίνω. Κι ίσως είναι αργά. Μονάχα το θάνατό μου έχω να σας χαρίσω πια. Λόγω χάρη θα μπορούσα να τυλάξω ένα τάγκ με μια γροθιά ή να πελεκίσω ένα άγαλμα σε ένα βουνό μονομερής όταν μ' αγαπάτε. Ή να χτίσω ένα πανύψηλο σχολείο σε μια ώρα. Δεν αστείευομαι. Δεν είναι ώρα για αστεία, αδέρφια μου. Θα ήθελα να είμαι όμορφος μέσα και έξω για να αξίζω την αγάπη σας. Και ας το πω και αυτό. Για να με σκέφτονται σαν άντρα τους τα ωραία κορίτσια. Να με σκέφτονται σαν φίλο τους η ελληνική μας έφηβη και όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν προφταίνω. Να πρόφτενα να ξεριστώ λίγο ή να ψαλιδίσω το μουστάκι μου. Μα ίσως και να ταιριάζει λίγο Γιάννη στην ελληνική μορφή μου. Βλέπετε πόσο παιδί με κάνει η αγάπη σας. Μου ξαναδίνει τη δικιά μου φωνή. Για σκέψω αδερφέ μου. Μεθαύριο να διαλέγω στα χνάρια μας. Τα κορίτσια τον άντρα τους. Τα παιδιά τους φίλους τους. Οι άντρες της πράξης τους. Και να νιώθεις πως πορεύεσαι κι εσύ μαζί τους τα ψηλά, σε ένα ψηλό ψηλό βουνό, όλο προδέλες άσφαλτο, για να γναντέψεις ακέραια την πλάση, την πολιτείες γεμάτες καμινάδες και αστεροσκοπία και παράθυρα, τους κάμπους και τα δάσα, τα ειρηνικά αεροπλάνα, τους λεβέντες αετούς και εκείνους τους παιδιάστικους χαρταετούς με τις αστείες πολύχρωμες ουρές τους, σε ένα ψηλό ψηλό βουνό με μια μάκα τελευταίας. Ένα αυτοκίνητο με τελευταίας μάρκας που ίσως, λέω ίσως, θα έχει και το όνομά μας. Και μόλις τώρα το θυμήθηκα πως η ζωή δεν πάει μπροστά με σκοτεινές εξομολογήσεις και μικρές ειλικρίνες. Η εξομολόγηση, το έχω ακούσει και τώρα το σκέφτηκα, σώζει, λέει, εκείνο που εξομολογείται. Μα τον άλλον, και ο άλλος τι σου χρωστάει να σηκώνει τη ράχη του σαν τσουβάλια άχρηστες πέτρες στα λόγια σου, δίχως καν να μπορεί να τις χτίσει. Το λοιπόν η ζωή τραβάει μπροστά με πράξεις και θυσίες και αυτό που λένε γενική ηθική. Και ούτε που ξέρω πως θα λένε αυτά και ωστόσο τάπα. Αυτό που μάθα εγώ είναι πως σαν χουφτώνεις τη γωνιά ενός τραπεζιού, είναι η γωνιά του τραπεζιού με όλη τη στερεότητα. Και όταν χουφτώνεις ένα στήθος, τότε ξέρεις πως και τα πιο στέρεα χέρια τρέμουν. Και τότε θέλεις να σπείρεις χιλιάδες παιδιά για να χαρούν τον κόσμο μας που εσύ δεν πρόφτασες να το χαρείς. Και ίσως, δεν λέω ίσως να το ξέρεις, βέβαια πρέπει να το ξέρεις, πως τούτο το στήθος γλυκοβίζαστο ετοιμάζει γάλα ανδρείας και ελευθεριάς. Και βέβαια πρέπει να το ξέρεις. Γεια σας. Άντε γριά μάνα, μην αρχίσεις τώρα τις κλάψεις. Έτσι σε θέλω.
Ρωμιά. Σου παίρνω λες τη ζωή σου. Σου αφήνω την περηφάνεια σου. Δεν θα σε δει ο εχθρός καμπουριασμένη. Το ξέρω. Θα πεις είμαι περήφανη για το γιο μου. Κάλλιο μια χούφτα τιμημένη στάχτη παράγωνα της μένος ο λεβέντης μου. Έτσι. Γεια σου, μάνα. Ο πατέρας θα με αναγνωρίσει στο νεκροτομείο από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες μου, όμοιες με τις δικές του. Και από το σταυρό της πατρίδας που είχα φυλατμένο μέσα στις τρίχες του κόρφου μου. Μιλάω για μένα σαν να είμαι ερωτευμένος με τα μένα, σαν να είναι ρωμιοσύνη ερωτευμένη με τα μένα. Συγχωράτε με. Εσείς μου το δώσατε τούτο το δικαίωμα. Εσείς και η αγάπη σας και ο θάνατός μου. Το ξέρω. Ως και εκείνος που πήρε τα 5.000 αργύρια θα πει ένα βραδάκι, ένα ποτήρι στην υγειά μου σε ένα ταβερνάκι της Πάφου και θα απογείρει να κλάψει στο ποτήρι μου. Γιατί ήμουν φίλος καλός κι ίσως γίνει φίλος μας κι αυτός μια μέρα. Τώρα λοιπόν, βαθιά και σίγουρα μπορώ να σας το πω, σαν να δωγώ και πάλι το αμαξάκι μου σε ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Κύπρου, ίσα και παστρικά, ένα ολογάλανο κύμερο πρωινό. Μπορώ λοιπόν να το πω. Η αρετή μας είναι η αμοιβαία μας χρησιμότητα. Εντάξει, αδέρφια, εδώ δεν είναι δύσκολη, δεν είναι ακατόρθωτη αδελφοσύνη. Εδώ οι διαφορές βουλιάζουν σε ένα χαμόγελο κι είναι έτσι. Όπως ακούς και είναι στις νύχτες του καλοκαιριού, γαλάζιες, αργυρές και ρόδινες, σε ένα μονάχα μέγα φέγγος ευτυχίας. Ακούς όλα τα ξέχωρα σπιτίσια μορμορίσματα και των μικρών και των μεγάλων άστρων και τρέμει η ρίζα της καρδιάς σου και τρέμει ο κόσμος τόσο που θέλεις να σκουντήσεις τον αγώνα ενός φίλου να ακούσει μαζί σου ή να σκουντήσεις τον αγώνα έστω μιας πέτρας να ακούσει και αυτή να μοιράσει τη χαρά σου. Με τούτη λέω την αγάπη που μια μέρα οι ξύλινοι σταυροί θα μπουμπουκιάσουν τριαντάφυλλα. Ναι, και ο δικός μου ο σταυρός, ο καμένος, ο πέτρινος. Με τούτη λέω την αγάπη που μια μέρα θα λυγίσουμε αυτούς που φέρνουν το άδικο και σπέρνουν το μίσος. Τούτη είναι η εντολή μου. Μόνο που τούτη την ώρα δεν το ξέρω το μίσος. Σαν να μην το έμαθα ποτέ ή να το ξέχασα. Γεια σας. Thank you.
Όλοι ετοιμάζουμε να φύγω. Όλους σας αποχαιρετώ και ακόμα στέκω. Σαν κάτι να έχω να προσθέσω ακόμα στον κόσμο. Σαν να έχω να προσφέρω λίγη ευτυχία ακόμη σε εσάς από το μεδούλι μου. Θυμάμαι, καλοκαιριάτικο σούρουπο ήταν. Άφησα τα μάξι μου μπροστά σε μια καλύβα. Υψούσα. Μια μαυροφορεμένη γριά με φίλεψε με το κανάτι δροσερό νερό. «Ευχαριστώ, γιαγιά!» της είπα. «Καλή λευτεριά, γιέ μου!» αποκρίθηκε. «Καλή λευτεριά, γιαγιά!» της απάντησα και ένιωσα πως της την εχρωστάω. Μου έβγαλε το κασκέτο μου, σκούπισε με το χέρι της στο κούτελό μου. Ξέρετε, και οι γριές μπορούν να χαμογελάνε. Τη λευτεριά το λοιπόν, ο καθένας μας την εχρωστάει σε όλους. Μια λευτεριά μονάχα για τον ένα δεν φελάει σε τίποτα, αν υπάρχει. Τίποτα δεν είναι μήτε για τον ίδιο. Ατεγιά σου, γιαγιά, και καλή λευτεριά το λοιπόν. Έτριψα λίγο τα μάτια μου. Έπεφτε γαλανό το θάμπος της βραδιάς, δεν καλόβλεπα. Και όπως τράβηξα πάλι με χαμηλωμένα τα δυο μου φώτα, γιατί έφεγγε ακόμα, ένιωθα να ανεβαίνω με τα μάξι μαζί και ο μέγας κάμπος της μεσαωρίας, βαθύς και σιωπηλός, αχνισμένος από το αργό φεγγαρόφωτο. Και νιώθα να πηγαίνω ίσα στον ουρανό και νιώσα το φεγγάρι που με χτύπησε κατάστηθα, ολόδροσο, σαν πως χρυσό Κωνσταντινάτο το φεγγάρι, κρεμασμένο με ένα σπάγκο από το λαιμό μου να μου δροσίζει την καρδιά και λίγο-λίγο να ζεσταίνεται και να χνίζει στον κόρφο μου. Και έλεγα, δεν φτάνει το τραπέζι, μήτε κάμποσο παράς τη τσέπη, μήτε το ψωμί και το φιλί. Ο άνθρωπος είναι πιο τρανός από την καθημερινή την έγνοια του. Και έλεγα πάλι πως ο άνθρωπος ξεκινάει από την έγνοια του για το ψωμί και όλο τραβάει πιο πέρα από τη σκλαβιά του. Από σκλαβιά σε σκλαβιά, από ξεσκλάβωμα σε ξεσκλάβωμα, από το ξεσκλάβωμα της πατρίδας στο ξεσκλάβωμα όλου του κόσμου, ώσπου να νιώσει μπαίνοντας ίσα στον ουρανό το φεγγάρι να χνίζει κατάστητα, ώσπου να κλάψει μια νύχτα από αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι παράτησα τα μάξι μου σε ένα χαντάκι. Πήρα το όπλο μου και ανέβηκα στο βουνό. Έτσι βρέθηκα σε τούτη τη σπηλιά που το στόμιό της βλέπει ολόησια στον ήλιο. Το στρογγυλό της στόμιο είναι ο ίδιος ο ήλιος που θα το νιώσω πάλι δροσερό καθώς θα με περνάνε, όπως σκύνει τη νύχτα το φεγγάρι. Θα το νιώσω πάλι δροσερό Κωνσταντινάτο να μου δροσίζει το καμένο στήθος και λίγο-λίγο να ζεσταίνεται ο ήλιος και να χνίζει τον κόρφο μας. Γεια σας. Thank you.
Τέλεξα, καθίστε ξανά κρίζω. Πήγαινε από ένα τρακ. Περάστε να πιούμε ένα κρασάκι αν θέλετε έξω. Η νεράκι, ό,τι θέλετε. Θοδωρή μου, συγχαρητήρια αγάπη. Speaking about these It was amazing, a beautiful story. Yeah. And it's a true story. Yeah, no, I know. Yeah.